Την επαρχία Ραχίν επισκέφτηκε η ηγέτιδα της Μιανμάρ, Aung San Suu Kyi, για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η κρίση των Ροχίνγκια. Στην περιοχή αυτή, ο στρατός εξαπέλυσε στα τέλη Αυγούστου μια εκστρατεία καταστολής που εξανάγκασε πάνω από 600.000 μουσουλμάνους της μειονότητας Ροχίνγκια να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να προσφύγουν στο Μπαγκλαντές. Η de facto ηγέτης της χώρας μετέπει με στρατιωτικό ελικόπτερο στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Ραχίν, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν θα επιθεωρήσει καμένα χωριά που έχουν εγκαταληφθεί από τους Ροχίνγκια. Η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, η οποία ανέλαβε την εξουσία στη Μιανμάρ τον Απρίλιο του 2016, αλλά δεν ελέγχει τον στρατό, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τη διεθνή κοινότητα ότι δεν προστάτευσε τη μειονότητα των Ροχίνγκια, που υφίσταται έναν από τους πιο ανηλαίους διωγμούς στον κόσμο.